Και όπως αγαπημένοι φίλοι και ακροατές έχετε δει το θέμα της εκπομπής, είναι ο αλλιευτικός τουρισμός. Θα θυμάστε βέβαια ότι σε παλιότερες εκπομπές έχουμε ασχοληθεί με τα είδη του εναλλακτικού τουρισμού που γνωρίζουμε μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και προσωπική εκτίμηση είναι, θα έλεγα, το μέλλον της χώρας στο κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης περαιτέρω της χώρας μας, διότι όπως έχουμε ξαναπεί, η γεωγραφική θέση της χώρας μας είναι τέτοια που μας δίνει το δικαίωμα, τη δυνατότητα της ανάπτυξης και σε άλλα είδη τουρισμού όπως ο ορεινός και ο λιβατικός τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός βέβαια, ο αγροτουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός που σύντομα θα έχουμε σχετικό θέμα, ο αρχιτεκτονικός τουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός. Και σταματάω εδώ γιατί όπως κάθε φορά αναφέρουμε, κοντά μας έχουμε τον πιο κατάλληλο άνθρωπο να μας μιλήσει. Είναι ο κύριος Γιώργος Λουρδής, ο άνθρωπος ο οποίος βλέποντας τη δυνατότητα της χώρας να αναπτύξει τον αλλιευτικό τουρισμό δημιούργησε, είναι συνιδρυτής της πλατφόρμας Fishing Trips Ταλσίδια Ψαρέματος και καλωσορίζω τον κύριο Γιώργο Λουρδή. Καλησπέρα, μεγάλη μας τιμή που είστε κοντά μας. Καλησπέρα και από μένα. Είναι η τιμή δικιά μας, κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί να βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο NSTV και να μιλούμε για αυτό το θέμα, για τον αλλιευτικό τουρισμό. Ξεκινώντας, θα ήθελα να, αν μπορείτε, μας δώσετε έναν ορισμό με δύο λέξεις περίπου, τι είναι ο αλλιευτικός τουρισμός. Ο αλλιευτικός τουρισμός είναι η δυνατότητα που έχει ένας επισκέπτης ή τουρίστας ή προσωρινός ντόπιος, όπως λέμε τώρα. Αν μιλήσουμε με ανθρώπους του τουρισμού, θα μας πούνε ότι εμείς τους επισκέπτες μας ή τους τουρίστες λέμε ντόπιους, δεν είναι προσωρινά δικοί μας άνθρωποι. Να μπει σε ένα επαγγελματικό σκάφος ψαρέματος, είτε να δει τον επαγγελματία τι κάνει πάνω στο καϊκί του, είτε να τον βοηθήσει στην αλλιευτική δραστηριότητα, είτε να ψαρέψει και ο ίδιος με μια καλάμη, μια πετονιά κλπ. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, στην Ιταλία πάνω από 40 χρόνια, στην Αγγλία πάνω από 35 χρόνια, στην Ευρώπη, εκτός Ευρώπης κλπ. Και στην Ελλάδα σήμερα. Στην Ευρώπη. Να πούμε λίγο πιο ιδιαίτερα, ας πούμε, κάπου εξειδικεύονται κάποιες χώρες σε κάποια συγκεκριμένα είδη ψαριών, ανάλογα με το 12μήνο. Καλή, νομίζω έχουν σχέση με τον τόνο. Κοιτάξτε, αν θέλετε να δούμε στο εξωτερικό της... Και ναι. Μετά να συμπληρώσω, συγγνώμη. Okay. Και ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα μας σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πόλεις που περικλείονται από θάλασσα, αλλά επειδή πριν ξεκινήσουμε μου είπατε και μια παράμετρο για τις λιμνοθάλασσες όπως είναι στο Μεσολόγγι, ή σε βάθος χρόνου, με άλλο τρόπο ίσως, είναι και τα ποτάμια μας. Επηρεάζουμε λίγο από κάποια βίντεο που έχουμε δει στο εξωτερικό, που ιδιαίτερα οι Αμερικάνοι μίζονται να πηγαίνουν να ψαρεύουν σε ποτάμια. Αλλά ας μείνουμε στο πρώτο σκέλος, στο θαλάσσιο πλούτο που έχουμε και ίσως και στις λιμνοθάλασσες. Μπορώ να έχω δύο λεπτά. Όσο θέλετε, γι' αυτό είστε εδώ, γι' αυτό σας μονάζω άλλωστε. Πριν απαντήσω, ναι. Καταρχήν δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν απαντήσουμε όλα τα ερωτήματα. Βέβαια. Τόσο τα δικά σας όσο και των τηλεθεατών αν μας θέσουν ερωτήματα. Εγώ τι θέλω να πω. Εγώ να πω ότι έχουμε φίλους που έδειξαν ενδιαφέρον από την Πάρο, την Άρσο, από τα Δωδεκάνησα, φίλους που είναι από την Ολλανδία και την Αγγλία. Και τους ευχαριστώ πολύ που ακολουθούν την εκπομπή. Λοιπόν, όπως λέμε, είναι η τιμή μας να βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Ένα αυτό.
Το δεύτερο, θα πρέπει να, εμείς λέμε ότι σε κάθε συζήτηση με τον αλλιευτικό τουρισμό θα πρέπει να απαντήσουμε 2-3 μεγάλα ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι εάν η χώρα μας, ο αλλιευτικός τουρισμός στην Ελλάδα δηλαδή, είναι το καλύτερο ευρωπαϊκό αγροτικό προϊόν που έχουμε. Το ένα ερώτημα αυτό. Και μπορεί να κάνει πολύ σύντομα τη χώρα μας διεθνή αλλιευτικό προορισμό. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα ήθελα να το θέσουμε από την αρχή, να το έχουμε στο μυαλό μας, να το έχουμε στο μυαλό οι ακροατές και να το συζητήσουμε στην πορεία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτημα πάλι που θα θέσουμε είναι αν ο αλλιευτικός τουρισμός είναι κάτι θετικό. Αν είναι κάτι θετικό για την αλλία μας, για το θαλάσσιο περιβάλλον, για τον τουρισμό μας, για την ανάπτυξη. Αν είναι κάτι θετικό. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό, πάλι εξίσου πολύ σημαντικό ερώτημα, είναι αν εμείς στη δικιά μας περιοχή, δηλαδή στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στον Αργοσαρονικό, στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή περιοχή. Αυτά είναι δύο ερωτήματα, δηλαδή αν είναι κάτι θετικό και αν είμαστε καλύτερη ευρωπαϊκή περιοχή, είναι δύο ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να τα απαντήσουμε σήμερα, κύριε Κωνσταντινίδη. Θα το συζητήσω, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να λέγονται. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν έχουν υποθεί πολύ. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι η τώρα, δική σας εκπομπή. Τώρα μου βάζετε φιτιλιές, δηλαδή δεν έχουν απαντηθεί. Γιατί δεν υπήρχε η θέληση του κράτους γενικότερα ασχέτως κυβερνήσεων. Δεν έχει απαντηθεί γιατί δεν θέλανε οι συμπατριώτες μας επαγγελματίες ψαράδες. Δεν θέλανε γιατί η αλλιευτική αναπεριοχή σύλλογη. Αλλιευτική σύλλογη. Έχουμε πάνω από 300 αλλιευτικούς συλλόγους. 15.000 ψαράδες στην Ελλάδα. Γιατί κάτι θα αλλάξει. Φοβόμαστε την εξέλιξη. Ότι διάβασα σε ένα ρεπορτάζ ότι δεν χρειάζεται να ταρέψεις 50 κιλά για να έχεις ένα όφελος. Μπορεί να ψαρέψεις 5 κιλά, τα οποία ένα μεγάλο μέρος θα μαγειρέψεις κιόλας, θα έχεις διπλό όφελος. Τι από όλα αυτά. Δηλαδή, μήπως είναι η θέληση, γιατί σε αυτό το κράτος έχουμε έλλειψη θέλησης γενικότερα. Ασχέτως, λέω, κυβερνήσεως, για να μην παρεξηγηθούμε μακριά από εμάς. Επειδή ξέρω ότι στο αντικείμενο είστε πάνω από 10 χρόνια, ψάχνετε, έχετε επιφύσει την έρευνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχετε την εικόνα και αυτή είναι και η ερώτησή μου. Υπάρχει η θέληση του κράτους να γίνει το πρώτο αγροτικό προϊόν της χώρας? Για να θέλετε μέσα στα τρία πρώτα που εγώ θεωρώ ότι είναι το ελαιόλαδο και το κρασί επίσης. Να το πάμε ανάποδα, ναι. Αν θέλετε. Ας πούμε ότι δεν γίνεται η χώρα μας διεθνής αλλιευτικός προορισμός. Και γίνεται μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Fishing destination of choice, όπως λέμε. Αυτή θα πρέπει να είναι στη Μεσόγειο. Γιατί στη Βόρεια Θάλασσα, ας πούμε η Ισλανδία, μου είπατε προηγουμένως ποια ευρωπαϊκή χώρα κάνει αλλιευτικό τουρισμό. Ίσως είναι από τις καλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ισλανδία, πάνω στην Πινέζα του χάρτη, στο Ρέγκιαβικ, είχε πέρσι 200.000 τουρίστες. Κάποιοι ταξιδεύουν με το αεροπλάνο για να ζήσουν αυτές τις εμπειρίες, για ψάρεμα. 1,5 μήνα το χρόνο. Στη Βόρεια Θάλασσα θα ψαρεύουμε 2 μήνες το χρόνο. Στη Μεσόγειο μπορούμε να ψαρεύουμε 10 μήνες το χρόνο. Άρα μιλάμε δηλαδή για Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα. Κάποια από αυτές τις χώρες θα γίνει fishing διεθνής αλλιευτικός προορισμός. Εμείς σε σχέση με τους Ιταλούς έχουμε διπλάσια ακτογραμμή, πάνω από 15.000 χιλιόμετρα. Οι Ιταλοί έχουν 7.500 χιλιόμετρα, όπως και οι Τούρκοι, παρόλο που ο πρόεδρος Ερντογάν λέει ότι έχει μεγαλύτερη ακτογραμμή από εμάς. Γιατί δεν υπολογίζει τα νησιά μας. Οι Ισπανοί έχουν 4.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Και έχουμε και το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο στην Ευρώπη, πάνω από 15.000 καΐκια. Λοιπόν, μεγαλύτερη ακτογραμμή, αλλιευτικό στόλο, παράδοση. Έχουμε τεράστια παράδοση στην Αλία. Στην κατασκευή παραδοσιακών σκαφών. Τι να μην γίνουμε εμείς διεθνής αλλιευτικός προορισμός. Δηλαδή να συζητάει για ψάρεμα, πώς λέμε, ξέρω εγώ, τα βρωμαχία,
και πάει το μυαλό μας στην Ισπανία, γιατί να μην συζητάει για ψάρεμα ο Σουηδός, ο Νορβηγός, ο Γερμανός και να σκέφτεται την Ελλάδα και την εμπειρία που έζησε μέσα στο ψαροκάικο. Να σκέφτεται τον Μπαρμπαμίτσο, το εμένα, τον πατέρα μου, ας πούμε, οποιονδήποτε ψαρά. Έχω πολλούς φίλους ψαράδες που μιλάμε χρόνια γι' αυτό. Το ζητάγανε πολλοί ψαράδες, έτσι. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Εμείς γράφαμε επιστολές, αλλά όταν ξεκινήσαμε το 12 επαγγελματικά, γιατί είπατε για 10 χρόνια. 57 χρόνια ασχολούμαι με τον αλλιευτικό τουρισμό. όσο είμαι. Τι θέλω να πω. Από μωρό με στη βάρκα, στον πατέρα μου στο Άστρος, πατέρας μου 86 χρονών, ενεργεία ψαράς. Πολύ συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Ενεργεία ψαράς, πάνω από 70 χρόνια στην επαγγελματική άδεια, Κωνσταντίνος. Δίνος Λουρδής, στον Άστρος Κοινουρίας. Καπετάν Ντίνο, πολύ συγχαρητήρια, καλές θάλασσες. Λοιπόν, μετά, όταν άρχισα να ταξιδεύω, γιατί δούλευα στο εξωτερικό, είμαι και μηχανικός, το πρώτο πράγμα που έλεγα στους τεχνικούς όπου βρισκόμουν, το 91 μάλιστα, 30 χρόνια πριν, ήμουν στο Νότιχαμ. Το Νότιχαμ είναι στη μέση της Αγγλίας. Τους έλεγα τους τεχνικούς, από μηχανικός, δεν ξέρω αν είμαι καλός, αλλά από ψάρεμα δεν θέλω κουβέντα. Λέει, έλα μαζί μας. Λέω, τώρα άμα δουλεύουν οι Αγγλές, θα πηγαίνουν σε κανένα κανάλι, λέω, θα πιάνουν κανένα ψαράκι και τους ξαναπετάνε μέσα. Εγώ τους έλεγα, είμαι επαγγελματίας ψαράς. Είμαι professional fisherman, τους έλεγα. Έλα μαζί μας. Φύγαμε από το Νότιχαμ. 2 ώρες με το τρένο, βάρκα καπετάνια στη Βόρεια Θάλασσα, 30 χρόνια πριν, έτσι, πρόσφατα. Και ψαρέψαμε, ανοιχτήκαμε 6-7 μίλια με το ψαροκάικο, ψαρέψαμε, εγώ κράταγα μόνο τον καφέ μου. Καλάνιο, αδολώματα κλπ. Ο καπετάνιος. Πήγαινα στο Άστρος και έπρεπε να είμαι μέτοχος ή εργαζόμενος στο σκάφος του πατέρα μου. Και το 12 λέω, ρε παιδιά, σε περίοδο κρίσης δεν γίνεται να μην κάνουμε αλλιευτικό τουρισμό. Και βρήκα πάρα πολλούς ψαράδες που το ζητούσαν, Κατσοτούρχης από την Κάλυμνο. Ο Γιώργος ο Κατσοτούρκης, πρέπει να λέμε και ονόματα, γιατί κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να αναφέρουμε και ανθρώπους. Αγαπημένο νησί. Ναι. Ο Μακρύς ο Χαράλαμπος από τον Αϊστράτη, ένας δήμαρχος που το ζητούσε και αυτός, με βίντεο στο διαδίκτυο. Πάρα πολλοί αλλιευτικοί σύλλογοι, πάρα πολλοί κριτικοί φίλοι. Έχω πολλούς φίλους στην Κρήτη, τα Χανιά, Εμμανουηλίδης, Μανώλης. Και από την Ιεράπετρα, από το Ηράκλειο, από τη Γεωργιούπολη, το Μαράθι. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς φίλους και Κεφαλονιά. Σκιάδο, Σαντορίνη. Λοιπόν, το ζητούσαν και αυτοί να γίνει ο αλλιευτικός τουρισμός, δηλαδή. Έχω δει όμως και ένα χάρτη που έχετε στη σελίδα σας, στο πλατφόρμα σας, που περικλεί και τον Άργο Σαλονικό εδώ. Τα πέληξε. Έχουμε πάνω από 250 ψαράδες σήμερα, 6 χρόνια μετά, γιατί το 12 ξεκινήσαμε, θέλαμε 3,5 χρόνια για να βγει ο νόμος. Πρέπει να πούμε και αυτά. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια αλληλογραφία εδώ πέρα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα δείξουμε όλα. Στην Ιταλία είναι από το 82, 40 χρόνια πριν. Και συζητούσαμε και λέγαμε, γιατί να μην πάρουμε τον νόμο που ισχύει στην Ιταλία, στην Αγγλία, να το μεταφράσουμε, να τον εφαρμόσουμε. Σε περίοδο κρίσης είμαστε. Τέλος πάντων, για να μην είμαστε γκρινιάριδες, δεν θέλω να γκρινιάζουμε, βγήκε ο νόμος και είναι ευέλικτος, το 15. Από το 2015 έχουμε 6 χρόνια. Μέσα σε 6 χρόνια έχουμε καταφέρει να έχουμε τριπλάσια ταχύτητα από Ιταλία. Οι Ιταλοί ξεκίνησαν το 82 και τους πήρε 15 χρόνια, δηλαδή το 1997. Θέλετε να πείτε ότι το 2015 βάλαμε μπρος τις μηχανές? Το 2015 ξεκινήσαμε. Μπουσουλώντας, να λέμε την αλήθεια. Τώρα να κάνουμε λίγο χιούμορ. Πρόσφατα έχει μια διαφήμιση και λέει, πηγαίνετε με σε τάδε μαγαζί γιατί μπορεί να έχει και μπουσουλόμετρο. Ανέβηκε το μπουσουλόμετρο μετρητής. Πήγαμε καλά. Πάμε καλά, πάμε με τριπλάσια ταχύτητα από Ιταλία. Να μην λέμε και τα θετικά. Αυτό έχει σημασία, λίγο να δείξουμε μια αισιοδοξία. Έτσι. Πάμε δηλαδή στην Ιταλία τους πήρε 15 χρόνια να φτάσουν 147 αδειοδοτημένα σκάφη. Εμείς σε 6 χρόνια έχουμε περάσει τα 250. Έχουμε τριπλάσια ταχύτητα από Ιταλία. Ωραία. Επειδή κάναμε και μια ζήτηση τις προηγούμενες μέρες, μια ερώτηση που θέλω να κάνω είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης. Της ενημέρωσης αλλά και της εκπαίδευσης. Πόσο σε όλα αυτά είναι ψηλά, γιατί σε κάθε τι καινούριο υπήρχε, αλλά με αυτή τη μορφή είναι καινούργια τη χώρα, γιατί θα πάω γενικότερα στον τουρισμό, όλοι θέλουν να κάνουν τουρισμό, παρατάγαν τις βάρκες, για να το πούμε το ανάποδο, για να νοικιάσουν δωμάτια
χωρίς να αναφέρω νησιά γνωστά κτλ. Αλλά δεν είχαν τη σκέψη, την οριμότητα και την εκπαίδευση να το κάνουν σωστά. Πήρε πολλά χρόνια για να καταλάβουν ότι πρέπει μαζί να κάνουμε κάτι. Έχετε 10 δωμάτια, έχω άλλα 10 και μπορούμε να δούμε και να έχουμε διπλάσιο κέρδος ή και τριπλάσιο. Θα ανακαταλάβανε κάποιοι νησιώτες ότι η θάλασσα είναι ο πλούτος. Και να έρθω αυτό που συζητάμε. Αλλά και πάλι θέλει εκπαίδευση. Γιατί θεωρώ ότι με τα χρόνια, πέρα από, θα μου πείτε κιόλας, τη μυστικά που έχουν οι καπιτανέοι, ξέρουν τους τρόπους ανάλογα της θάλασσας κτλ. Πίσω έρχεται νέα γενιά ή έχει έρθει, έχει ανέβει πάνω στα καΐκια. Αναζητά, ψάχνει, είναι κοντά στην τεχνολογία, είναι στο σήμερα. Θεωρώ ότι αυτή τη γενιά δεν πρέπει να χάσουμε, γιατί άμα φύγει και αυτή η γενιά, η νέα γενιά, ωραία τα λέμε, αλλά πρέπει να δώσουμε και κίνητρα. Δηλαδή σήμερα ένα από αυτά θα πούμε θα είναι και το κίνητρο που πρέπει να προσελκύσουμε και νεότερους μας να παραμείνουν, γιατί έχει προοπτική. Αυτό πρέπει να πούμε. Αυτό είναι το μήνυμα της ενθάρρυνσης και της εξήγησης. Έχει προοπτική. Και γενικότερα ο ελληνικός τουρισμός έχει προοπτική. Και γι' αυτό ανέφερα και στην αρχή, συγγνώμη για την παρένθεση, αλλά γι' αυτό ανέφερα και στην αρχή ότι τις αρκετές εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Μόνο που δεν γίνεται, έχω κάποια χρήματα, πουλάω ένα χωράφι, πουλάω ένα καΐκι, πουλάω κάτι και θα γίνω επιχειρηματίας. Θέλει εκπαίδευση. Έχετε φτιάξει ένα τέτοιο πρόγραμμα ή έχετε κάνει κάποια σεμινάρια στους επαγγελματίες ή και σε υποψίες που θα θέλαν να γίνουν, να ασχοληθούν. Και σε όλο αυτό έχετε προσκαλέσει το κράτος να συνδιοργανώσετε κάτι μαζί ή να συμπράξει το ελληνικό κράτος. Ευχαριστώ. Καταρχήν, θέσατε πάρα πολλά θέματα. Όλα μαζί. Όχι, θα σας άφηνα τότε. Εδώ είναι λίγο έτσι, πώς να το πω, λίγο αδικούμε ίσως λίγο τη συζήτηση και τη... θα μπορούσαμε να δείξουμε κάποια βίντεο. Ή θα σας τα περιγράψω όμως για την ανάγκη του... Εγώ δεσμεύομαι και άλλη φορά να είστε εδώ. Ωραία. Για να δείξουμε κάποια βίντεο στους θεατές μας και να τα συζητήσουμε. Αλλά θα κάνω μια περιγραφή. Αλλά την επόμενη φορά και άλλους φίλους για να κάνουμε κόντρες ποιοι είναι οι καλύτεροι αλλοίς και πού. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Και βάζω κάτι που είχα βάλει πριν πολλά χρόνια. Σαν ιδέα στο τραπέζι, να κάνουμε και ένα φεστιβάλ ψαρέματος. Ότι είμαστε ανοιχτοί και να φέρουμε και τους καλύτερους ψαράδες που κάνουν αλλιευτικό τουρισμό. Βέβαια. Αυτό είναι το καλύτερο. Γιατί εγώ μπορεί να λέω φεστιβάλ κάποια πράγματα. Ψαρέματος αναδεικνύοντας τον αλλιευτικό τουρισμό. Ωραία, μια χαρά. Να περιγράψω όμως κάποια πράγματα, γιατί βέβαια νομίζω χρειάζονται αυτά. Θα προσπαθήσω να περιγράψω μερικές εικόνες. Βέβαια, μια εικόνα είναι 1000 λέξεις. Εγώ θα πω 20 λέξεις, αλλά τέλος πάντων θα προσπαθήσω να την περιγράψω. Μου λένε κάποιοι ψαράδες που κάνουν αλλιευτικό τουρισμό. Θα σας πω ακριβώς τι μου λένε. Ας πούμε, ένας φίλος από την Ιερά Πέτρα μου λέει: εγώ έχω το σκάφος μου, ρίχνω κάποια δίχτυα, κάποιους κιούρτους για σημειακό γαριδάκι, πάμε απέναντι στη Χρυσή. Έχω μαζί μου τους τουρίστες, ψαρεύουν, με καθετή σηκώνουμε και τους κιούρτους ή το δίχτυ, μπορεί να κάνουμε και ένα μπάρμπεκιου στην παραλία, να γυρίσουμε και να γυρίσουμε, εγώ δεν κοιτάω το ρολόι, όπως περνάμε, όπως μας αρέσει, γυρίζουμε το απόγευμα. Μάλιστα μου λέει, είχα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ο οποίος μου λέει, ο καθώς πρέπει κύριος το απόγευμα, μόλις γυρίσαμε πίσω, μου λέει, ξέρεις, εγώ έχω ένα 25 μέτρο σκάφος. Αυτή ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Άλλο παράδειγμα, από ψαράδες. Έχω ένα ζευγάρι ψαράδες Σάμου, μου λέει, μιλάω και με συζύγους. Πολλές φορές οι σύζυγοι μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα από τον ψαρά. Ή τα παιδιά των ψαράδων.
με το διαδίκτυο, με τις ξένες γλώσσες κλπ. Με τα βίντεο, με την προβολή. Μου λέει η σύζυγος ενός ψαρά, μου λέει 38-40 ετών το ζευγάρι, μου λέει είχα ετοιμάσει και ένα χταποδάκι, ξηδάτου, ήπιαμε το τσιπουράκι μας και μάλιστα πήγαμε και σε ένα κάβο, λέει, από μέσα, που ήταν λίγο πιο κάλμα, για να πιούμε το ουζάκι μας, να ψαρέψουν οι κύριοι κλπ. Εκεί σήκωνε δίχτυα η πεθερά μου. Βίντεο φωτογραφίες 500 μπουρμπουάρ. Καταλαβαίνετε. Ήξερα εγώ ένα ψητό ψάρι. Δηλαδή να δείξουμε βίντεο με τι κάνουν στη Σαντορίνη, τι κάνουν εδώ στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, τι κάνουν στην Κεφαλονιά. Με αστακομακαρονάδα. Μου έλεγε ένας φίλος από την Κεφαλονιά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε ονόματα, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, Μιχάλης Μεσολοράς. Υπάρχουν και άλλοι φίλοι, βέβαια ξέρετε τώρα τι θα γίνει, έτσι. Κάποιος θα είναι ευχαριστημένος και θα είναι 250 δυσαρεστημένοι. Δεν μπορώ να τους πω όλους, να με συγχωρέσουν οι φίλοι μου, γιατί όλους αγαπάω και είναι φίλοι και μάλιστα έχουμε 15.000 ψαράδες. Εγώ λέω, και μάλιστα επειδή είναι και, λέω, μήπως πρέπει να γίνει υποχρεωτική άδεια αλλιευτικού τουρισμού σε όλους τους επαγγελματίες ψαράδες. Λόγω της υποχρεωτικότητας, λέω, της ημέρας που συζητάμε. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια παρένθεση, την αφήνω στην άκρη για να τη συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Μιχάλης Μεσολοράς μου λέει οτιδήποτε φτιάχνω με μακαρόνια. Αστακομακαρονάδα πάνω στο καΐκι. Χταπόδι με μακαρόνια. Ψάρια με μακαρόνια. Μου λέει είχα μια Ιταλίδα πάνω στο καΐκι. Πελάτης, ας πούμε. Ναι. Τρελάθηκε με αυτά που δοκίμασε, που είδε, που ένιωσε, που αυτή την εμπειρία να δει το ζωντανό αστακό πάνω στο δίχτυ, να δει τη Σμέρνα, να δει το χταπόδι, ξέρω εγώ, να έρχεται να το ξεψαρίσει εσύ ο ίδιος. Κάναμε και το μεζέ μετά και βάζει στο Facebook και στα social media η καλύτερη μακαρονάδα στο καΐκι του Μιχάλη. Ξέρετε τι έγινε στην Ιταλία? Πόλεμος. πήρε φωτιά το τρόλ, τα τρόλ που λέμε. Είναι δυνατόν, της λέει, να λες τέτοια πράγματα, πήγε στην Ελλάδα, στην Κεφαλονιά, από εδώ, από εκεί και πήρε και έφαγε την καλύτερη μακαρονάδα. Θα μας δίνουνε. Κι όμως, λέει, έγινε και αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ναι, η εκπαίδευση, ναι στους νέους, ναι σε όλα αυτά που είπατε, αλλά έχουμε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, λέω εγώ τώρα, να δείτε τον πατέρα μου, όχι τώρα που είναι 86, όταν ήταν 50. Τα χέρια του. Το τρόπο που σκέφτεται. Το πόσο είναι σκαμμένο το πρόσωπό του. Από την αλμύρα, από το λιωκαμένος κλπ. Πώς σκέφτεται, πώς βλέπει τον καιρό. Πώς βλέπει τα σημάδια. Δηλαδή, μόνο να πει αυτός, και ας μην τα πει ο ίδιος, ας τα πει ας πούμε, το παιδί του, ο νέος που είναι μαζί του, στους ξένους, ότι βλέπω αυτό το σύννεφο και λοιπά, φέρνει καιρό. Και σε 10 λεπτά να γίνεται χαλασμός εδώ πέρα, χωρίς να το ξέρει κανένας. Δηλαδή, τι θέλω να πω, υπάρχει μια μεγάλη εμπειρία, την οποία αυτή δεν την ξέρουμε καλά-καλά ούτε εμείς οι ίδιοι. Αν πούμε ότι από τους 15.000 ψαράδες, ας πούμε 3-4 άτομα, μέλη των οικογενειών τους γνωρίζουν. Περίπου 40.000 Έλληνες ξέρουν τι συμβαίνει μέσα σε ψαροκάικο. Δεν το ξέρουν οι υπόλοιποι. Είναι διαφορετικό προϊόν από το σκάφος αναψυχής. Είναι μια εμπειρία από μόνο του. Δηλαδή, μόνο να δεις αυτόν τον άνθρωπο. Τι κάνει, πώς το κάνει, γιατί το κάνει. Ξέρετε, πάλι θα παρεξηγηθούν κάποιοι φίλοι που μας ακούν. Λέω, ο ψαράς έχει μάθει να συζητάει και να σκέφτεται μόνος του. Ένας είναι ο καπετάνιος του καϊκού. Δεν μπορεί, ας πούμε, στον καιρό, στη δυσκολία, πρέπει να πάρει μια απόφαση. Αυτό θα την πάρει. Ο καπετάνιος θα την πάρει την απόφαση. Δηλαδή, και έχει μια λογική. Πώς θα προστατευτεί ο ίδιος. Πώς θα προστατεύσει την οικογένειά του. Πώς θα προστατεύσει τα εργαλεία του. Το πρώτο μέλος της οικογένειας του ψαρά, ξέρετε ποιο είναι? Αυτό. Το καϊκί. Το πρώτο μέλος της οικογένειας. Μετά είναι τα παιδιά και η οικογένεια. Και εμείς τους πάμε πολλές φορές. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Είναι φοβερό. Ναι, άλλο μεγάλο θέμα. Ίσως είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα. Εγώ έψαξα, δεν βρήκα άλλη ευρωπαϊκή χώρα και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Γι' αυτό λέω ότι θα πούμε πράγματα που δεν λέγονται. Θα ήθελα να κάνω και ένα ιδιαίτερη αναφορά στην νομοθεσία. Ναι. Στην διάρκεια της εκπομπής. Ναι. Ναι, ότι σπάμε καίκια ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες καταστρέφουν το αλλιευτικό εργαλείο. Αυτό εγώ τουλάχιστον έμαθα. Έψαχνα 2-3 χρόνια με ανθρώπους και μάλιστα και με το γραφείο του Σταμανάκη που ήταν τότε επίτροπος αλλίας, αλλά και μετά με πολλούς Ευρωπαίους. Έψαχνα να δω αν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα. Εμείς
Αυτοί παίρνουν την επιδότηση και καταστρέφουν το αλλιευτικό εργαλείο. Το δίχτυ δηλαδή, την Τράτα παραδείγματος χάρη, και δεν καταστρέφουν το σκάφος. Μπορεί να κάνουν αλλιευτικό τουρισμό ή μπορεί να κάνουν κάτι άλλο. Το σκάφος παραμένει. Εμείς έπρεπε να το σπάσουμε σε τμήματα μικρότερα του μέτρου. Τμήματα μικρότερα του μέτρου. Ισχύει αυτός ο νόμος. Αυτό βγήκε μέχρι το 17, τώρα δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί. Πάντως εμείς λέμε ότι πρέπει, ναι, να δούμε τι κάνουν, να δούμε την εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να προωθήσουμε τον αλλιευτικό τουρισμό. Δηλαδή, άμα θέλει ο ψαράς, ας πούμε, και θέλει να πάρει την επιδότηση για τον ΑΒ, ΔΕΛΤΑ, ΕΕ λόγο, επειδή δυσκολεύουν τα πράγματα στη θάλασσα, και να κάνει αλλιευτικό τουρισμό, ή να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, μου λένε οι ψαράδες που κάνουν αλλιευτικό τουρισμό, μου λέει, εγώ δεν ρίξω 500, δεν ρίξω 3.000 ορκές δίχτυα, με 500 ορκές είμαι ένα μικρό παραγαδάκι και τους τουρίστες θα έχω τριπλό μεροκάματο από το προηγούμενο βράδυ. Δηλαδή, λιγότερα αλλιευτικά εργαλεία στη θάλασσα. Αποσυμπιέζουμε τα ηχθεία αποθέματα, καλύτερο και σταθερότερο μεροκάματο για τον ψαρά. Η εργατοώρα του ψαρά, αυτό ήθελα να σας πω, αν μπορούσα, τέλος πάντων, κάποια άλλη στιγμή, στην επόμενη στιγμή, η εργατοώρα του ψαρά στον αλλιευτικό τουρισμό δεκαπλασιάζεται. Ποιος έχει μιλήσει για εργατοώρα του ψαρά? Πόσο κοστίζει η εργατική ώρα του ψαρά? Ο ψαράς μπορεί να κάθεται 15 ώρες στη θάλασσα και να χάσει τα εργαλεία του. Όχι να μην βγάλει, να μην βγάλει μεροκάματο, να μην βγάλει τα πετρέλαια. Δηλαδή, ενώ στον αλλιευτικό τουρισμό η εργατοώρα του δεκαπλασιάζεται, δηλαδή πάει με 50 ευρώ την ώρα από μέτριες και πραγματικές, από μέσες και πραγματικές τιμές. Δεν ξέρω αν σας απάντησα, τι σας απάντησα από όλα. Πόσο έχει, να είναι σωστή έκλειση εντός αγωγικών, θωρακιστεί νομοθεσία το κομμάτι του αλλιευτικού τουρισμού? Πότε είχαμε νόμο τέτοιο που είπατε, νομίζω το 2015. Εμείς επίσημα αρχίσαμε να στέλνουμε επιστολές από το 2012. Είχαμε μαζέψει άλλες ευρωπαϊκές χώρες τι κάνουν τέλος πάντων και στέλναμε επιστολές. Το 2015 βγήκε ο νόμος. Ο νόμος βγήκε, είναι ευέλικτος. Ήταν μια οικία, κοινή υπουργική απόφαση τριών υπουργείων. Δηλαδή μπορεί να μας πήρε 3,5 χρόνια συζητήσεων για να λέμε και τα καλά. Αλλά είναι ευέλικτος ο νόμος. Δηλαδή λέει ο νόμος, καταρχήν είναι από 0 έως 15 μέτρα σκάφος. Δηλαδή θεωρητικά και ένα μικρό σκάφος μπορεί να πάρει άδεια αλλιευτικού τουρισμού. Για ένα άτομο, για δύο άτομα. Ό,τι πει ο ναυπηγός με το πείραμα ευστάθειας. Και λέει να μην κινδυνεύουν οι επιβαίνοντες, να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη όπως έχουμε ας πούμε στα αυτοκίνητα, να μην κινδυνεύουν οι επιβαίνοντες, να μην εμποδίζεται η αλλιευτική δραστηριότητα. Αυτά. Να υπάρχουν κάποια ρέλια τέλος πάντων σε κάποιο ύψος, ας πούμε. Αλλά τι θέλω να πω, ότι τώρα στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο γιατί η ερμηνεία του νόμου μέχρι να έπρεπε το λιμεναρχείο να δει κάποια πράγματα, έπρεπε οι διευθύνσεις αλλίας να δώσουν την άδεια, δηλαδή μέχρι να ενημερωθούν και αυτοί. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια και λόγω κρίσης έχουν γίνει πολλές τροποποιήσεις στους νόμους. Η νομοθεσία στη θάλασσα είναι πολύ παλιά, αλλά τα τελευταία χρόνια και λόγω οικονομικής κρίσης έχουν γίνει τροποποιήσεις, οι οποίες δεν ήταν δεδομένο ότι τις ξέραν όλοι σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος από την πρώτη μέρα. Αλλά τώρα, ειδικά και μετά το 18, εκεί μόλις μας έπιασε ο κορονοϊός δηλαδή και μας πήγε λίγο πίσω, είχαμε πολλές άδειες, οπότε μπορούσε ο ψαράς να πει, ας πούμε, στις κατατόπους λιμενικές αρχές, παιδιά, συζητήστε και με άλλους συναδέλφους σας που έχουν δώσει άδεια, να δείτε ότι δεν είναι τόσο, πώς να το πω, τόσο αυστηρό το νομικό πλαίσιο. Γιατί, ας πούμε, τι θέλω να πω. Πρακτικά, να πούμε κάτι πολύ απλό. Η διαδικασία, δηλαδή, είναι, μας τρώει η γραφειοκρατία για να πάρουμε στα χέρια μια άδεια και να χαρακτηριστούμε επαγγελματίας στον αλλιευτικό τουρισμό. Αυτή τη στιγμή εγώ αισθάνομαι πολύ καλά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Έχουμε δοθεί πάρα πολλές άδειες. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα, συγκεκριμένα τηλέφωνα συναδέλφων. Ψαράδων, λέω συνάδελφος ψαράς. Και το έγκλημα γίνεται σε ποιο υπουργείο? Όχι σε υπουργείο, είναι στις διευθύνσεις αλλίας που ανήκει το σκάφος, στην κατατόπους διεύθυνση αλλίας. Ας πούμε, πάει είναι περιφερειακή, λέω τώρα Αρκαδία παραδείγματος χάρη, ναι. Στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας υπάρχει διεύθυνση αλλίας, οπότε εκεί κάνει το αίτημα. Δηλαδή, υποβάλλει, κάνει μια αίτηση ο ψαράς μαζί με την επαγγελματική του άδεια και ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και
Το παίρνει η Διεύθυνση Αλίας και ενημερώνει την κατατόπους λιμενική αρχή. Εκεί θα χρειαστούμε ένα πείραμα ευστάθειας από ναυπηγό για τους επιβαίνοντες. Λέει ο νόμος μέχρι 12 άτομα μπορούν να επιβαίνουν στο σκάφος. Και... Άρα χρειάζεται και μια βεβαίωση ναυπηγού. Χρειάζεται ένα πείραμα ευστάθειας από ναυπηγό για τους επιβαίνοντες. Τα σωστικά μετά για αυτούς που, ας πούμε, ο ναυπηγός μας πει ότι μπορούν να επιβαίνουν στο συγκεκριμένο σκάφος, ας πούμε, 5 άτομα ή 8 άτομα, θα πρέπει να έχουν σωστικά για τα 8 άτομα, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να ελεγχθεί το σκάφος από τη λιμενική αρχή και να δώσει το OK στη Διεύθυνση Αλίας να δώσει την άδεια. Κόστος. Αυτό ήθελα να πω, ότι εγώ θα πω, επειδή ακούμε περίεργα πράγματα, δηλαδή τι θέλω να πω, κάποιοι ψαράδες οι οποίοι είτε γνωρίσαν τον αλλιευτικό τουρισμό από το εξωτερικό, είτε είχαν ενημερωθεί πιο γρήγορα από συναδέλφους τους κλπ. Θεωρήσαν καλό, και καλώς κάνανε για μένα, να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις πάνω στο καίκι τους. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η τουαλέτα, παραδείγματος χάρη, η οποία είναι πολύ καλό να υπάρχει, αλλά μπορεί σε ένα σκάφος μικρό να θέλει ολόκληρη μετατροπή για να γίνει. Ή κάποιοι σπάγκοι, ας πούμε, οι οποίοι είναι πολύ πιο σταθεροί, κάποιες τέντες κλπ. Δηλαδή, μπορούσε να γίνει κουζίνα ενδεχομένως, αν ήθελε κάποιος να φτιάξει κάτι. Λοιπόν, εκείνο που λέμε εμείς είναι ότι έχουν δοθεί πολλές άδειες με 300 έως 500 ευρώ εφάπαξ και 100 ευρώ το χρόνο η ασφάλεια. Άλιστα. Αυτό το έχουμε, μπορώ να σας δώσω τηλέφωνα, να το βεβαιώσουμε. Για τα απολύτως απαραίτητα. Από εκεί και ύστερα, εμείς τι λέμε, και μάλιστα το λέμε και σε πολλούς ανθρώπους και μάλιστα κάναμε πρόσφατα μια καμπάνια από την περιφέρεια Πελοποννήσου για να λέμε και τα... είπαμε θα πούμε και καλά, δεν θα γκρινιάζουμε μόνο. Νομίζω ότι μου έχετε φέρει... Αυτό είναι ένα έντυπο. Ναι, ναι. Αυτό εδώ είναι ένα έντυπο που κάναμε στη η περιφέρεια Πελοποννήσου, ο κύριος Νίκας, η κυρία Καλογεροπούλου για την Περιφερειάρχη Τουρισμού. Είναι η πρώτη... ο πρώτος επίσημος φορέας στην Ελλάδα που έκανε καμπάνια ευαισθητοποίησης για τον αλλιευτικό τουρισμό. Μια μεγάλη καμπάνια σε όλη την Πελοπόννησο, πάνω από 13 επίσημες ημερίδες, με πάρα πολλές ανεπίσημες συναντήσεις. Εμείς λέμε ότι πρέπει να πάμε σε ένα μέρος να συζητήσουμε με όλη την τοπική κοινωνία. Όχι μόνο με τον ψαρά και την οικογένειά του, που χρειάζεται και την οικογένειά του, χρειάζεται το παιδί του, τη γυναίκα του, όπως είπαμε. Πρέπει να συζητήσουμε τους ανθρώπους τουρισμού. Τα ξενοδοχεία, τα τουριστικά πρακτορία, τα εστιατόρια. Είναι το επόμενο θα ρωτούσα, γιατί δημιουργείται μια οικονομία κλίμακος. Δηλαδή, δουλεύει ο επαγγελματίας ψαράς, μπορεί σίγουρα τροφοδοτεί κάποιο εστιατόριο, μια ψαροταβέρνα, είτε σε ένα νησί, σε παραλιακό μέρος. Ταυτόχρονα μπορεί να τροφοδοτεί μια ξενοδοχειακή μονάδα ή ένα κατάλημα. Ταυτόχρονα, αν πάμε παράδειγμα της Καλύμνου, έχουν πόσα μουσεία. Τέσσερα μουσεία αλλιευτικού. Τέσσερα μουσεία έχουν στάσει. Τέσσερα μουσεία αλλιευτικού, αλλιευτικού και καταδύσεων και κατά σφουγγαριών κλπ. Αμέσως έχουμε ξεφύγει από αυτό τη διατροφή, διαμονή και την εμπειρία και έχουμε πάει στο πολιτιστικό κομμάτι και στην ιστορία. Μια ανατελεία, κύριε Παναγιώτη, θα στιακόψω εγώ μια φορά. Πάρω το αίμα μου πίσω. Μου λένε οι ψαράδες, έχω ένα κασελάκι με τοπικά προϊόντα. Με 10 ευρώ τα παίρνουν μαζί τους οι τουρίστες ή τα δοκιμάζουν στο σκάφος. Ελιές, λάδι, τυρί, οτιδήποτε, ντομάτες, λαχανικά κλπ. Οτιδήποτε, μέλι, κρασί. Και αυτό μπορούμε να κάνουμε πάνω στο σκάφος. Δηλαδή, μια συνέργεια των πάντων. Αν καταλάβουμε ότι το που λέγαμε πριν χρόνια οι Αγγλοσάξονες, ένας Έλληνας, it's ok, είναι εντάξει, μπορεί να αφομοιωθεί από το σύστημα. Δύο, είναι επίσης μπορούν να αφομοιωθούν από το Αγγλοσάξον. Τρεις Έλληνες είναι δύναμη. Φανταστείτε τώρα να ενωθούν τα μέλη σας και 15.000. 15.000 ψαράδες. Ποια Ιταλία, ποια Ισπανία. 15.000 ψαράδες. Εγώ δεν λέω 15.000. 5.000 από τους 15 να ενωθούν
και να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να αναδείξουμε αυτή τη χώρα, τις ομορφιές της που έχει, εγώ θεωρώ, όλο τον 12μηνο. Και μάλιστα και τώρα έχει ρεπορτάζ στις ειδήσεις. Ετοιμάζονται οι αγαπητοί συμπατριώτες μας να αποδεχτούν, περιμένοντας να χιονίσει κιόλας, ήδη έχουν τα χρόνια, για να κλείσει η χρονιά με ένα θετικό πρόσημο, βέβαια όχι εκείνο του 19, αλλά κοντά στο 19, σε δύσκολους καιρούς, και να συζητάμε ότι θα ξεκινήσει η τουριστική περίοδος από το Μάρτιο του 22. Αυτό κάτι σημαίνει, όμως η προετοιμασία, και πολύ σωστά έχει αναφέρει, θα πρέπει να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι. Εγώ πάντα λέω από αυτό το βήμα ότι χρειάζεται υπομονή, επιμονή, για να έχουμε αποτελέσματα, αλλά χρειάζεται εκπαίδευση. Γιατί ο επαγγελματίας που πολύ σωστά είπατε πάνω στο καΐκι, που έχει 50, 30, 40, 50 χρόνια. Ο νέος ο οποίος είναι γνώστης χειρισμού των υπολογιστών και έχει σπουδάσει. Ο ναυπηγός, ο ξενοδόχος, ο επαγγελματίας στον χώρο της εστίασης. Θα πρέπει να κάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι και να κάνετε ημερίδες. Το κάναμε στην Πελοπόννησο, στην Πελοπόννησο. Ξέρετε τι. Και όχι μόνο κάναμε τις ημερίδες. Εμείς πέστε λέμε... τότε το feedback μετά, τι σας είπανε αυτοί οι άνθρωποι. Πάλι μια παρένθεση μικρή. Θα κάνουμε κύκλους. Προ-κορονοϊού, πριν από αυτή την καμπάνια, είμαστε στην Κάλυμνο. Είχαμε πάει. Πάλι για ημερίδα αλλιευτικού τουρισμού, είχαμε καλεσμένους εκεί πέρα. Μου είπαν οι άνθρωποι του τουρισμού που ήταν. Εγώ θέλω να είναι στη συζήτηση όλοι. Λέω, οι από κοντά συζητήσεις, όπως κάνουμε τώρα καλή ώρα, είναι διαζώσεις συζητήσεις, είναι αναντικατάστατες. Ειδικά σε αυτό το κομμάτι που συζητάμε τώρα. Και όχι μόνο η ημερίδα αυτή καθ' αυτή, εκείνες τις 2 ώρες τέλος πάντων που γίνεται η επίσημη. Εμείς καθόμαστε και μετά. Και κάνουμε μετά πολλές συναντήσεις και πολλές φορές με διανυκτέρευση, πολλές συναντήσεις στο καφενείο, στην ταβέρνα, στο στέκι, στο ψαροκάικο μέσα. Δηλαδή εκεί που είναι ο ψαράς ή η οικογένειά του ή οι άνθρωποι του τουρισμού, πηγαίνουμε παντού. Τους δείχνουμε βίντεο, τι κάνουν άλλοι συνάδελφοι, και προσπαθούμε να τους δείξουμε ποιο είναι το προϊόν. Πρέπει να το δουν όλοι. Στην Κάλυμνο λοιπόν, για να μην σας. Αφού κάναμε μια καλή κουβέντα όπως κάνουμε τώρα, καλή ώρα. Ήταν και άνθρωποι του τουρισμού, μου λένε οι άνθρωποι του τουρισμού, λέει, έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Είμαστε 5ος παγκόσμιος προορισμός αναρρίχησης. Λέω, μπράβο, συγχαρητήρια. Πόσα χρόνια σας πήρε? Μου λέει 20 χρόνια. Μου λένε 20 χρόνια. Οκ, λέω, μια χαρά. Λέω, και χιλιάδες κόσμος έτσι να πηγαίνει στην Κάλυμνο για την αναρρίχηση. Ναι, να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, τους λέω για τα σφουγγάρια και για την αλία σας, ξέρει κανένας? Κοίταξα λίγο περίεργα. Λέω, εσείς έχετε 150 χρόνια ιστορία στο σφουγγάρι. Έχετε περπατήσει το Αιγαίο και τη Μεσόγειο από κάτω. Έχετε 350 καΐκια, το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο στην Ελλάδα. Έχετε 4 μουσεία που τον περισσότερο καιρό είναι κλειστά. Έχετε απικία στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών, το Tarbon Springs, μια πολιτεία 25.000 κατοίκων με περισσότερους καλύμνους ψαράδες. Τους ξέρει όλος ο κόσμος. Λέω, ποιος, άμα προβάλλουμε αυτά που έχουμε, το αυγοτάραχο του Μεσολογίου, η γάμπαρη και η παπαλίνα του Αμβρατικού. Εγώ δεν έχω σταματήσει 57 χρόνια να ακούω τον πατέρα μου πόσο νόστιμα είναι τα ψάρια του Αργολικού κόλπου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Έχουμε πολλά πράγματα να προβάλλουμε. Άμα τα δείξουμε αυτά, μαζί με τον αλλιευτικό τουρισμό, μαζί με την κουλτούρα μας, μαζί με τα. Μετά, γιατί να μην γίνουμε εμείς διεθνείς αλλιευτικός προορισμός και να έρθει κάποιος εδώ και να θέλει μετά να πάει με τους σκάφους αναψυχής, να αγοράσει σπίτι, να μείνει στην Ελλάδα, να φάει, να γευτεί, να πάρει μαζί τα αγροτικά προϊόντα, να πάρει την Ελλάδα μαζί του. Η Ελλάδα είναι, ξεκινάει το ψαροκάικο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Από το ψαροκάικο κάναμε, τα ιστιοφόρα που έγινε επειδή είμαστε και στο 21. Ξεκίνησαν οι ψαράδες, κάναμε μετά το εμπόριο, κάναμε τα ιστιοφόρα, κάναμε την επανάσταση, μετά κάναμε τα ατμοκίνητα, γίναμε παγκόσμια ναυτική δύναμη. Οπότε η θάλασσα είναι πενταπλάσιο χωράφι από τη στεριά. Και πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τη θάλασσα. Εγώ δεν βλέπω να ασχολούμαστε σοβαρά, μέχρι τώρα τουλάχιστον, κρατάω μια ανωτελεία, γιατί τώρα αυτά που λέμε τα έχουν ακούσει πολλοί. Και πιστεύω ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύς κόσμος για αυτό που λέμε. Μιλάμε για γαλάζια ανάπτυξη, μιλάμε για blue growth. Έχουμε βραβευτεί από τον blue growth. Τον κύριο Κόκαλη, που είναι
που ήταν ο πρόδρομος του Blue Lab που έχουμε τώρα στον Πειραιά. Που ασχολούνται όλοι με γαλάζια ανάπτυξη. Λέω, ο αλλιευτικός τουρισμός είναι ο ορισμός της γαλάζιας ανάπτυξης. Ο ορισμός. Προστατεύουμε το περιβάλλον. Καλύτερο με ροκάμα και τον ψαρά. Ο ψαράς, από τη στιγμή που έχει ένα πολύ σταθερό. Υπάρχουν ψαράδες σήμερα που κάνουν αλλιευτικό τουρισμό και βγάζουν ένα πολύ καλό μεροκάματο. Δηλαδή βγάζουν με μερικά ταξίδια, μπορεί να βγάλουν όλο το χρόνο σχεδόν. Και μετά αρχίζουν και σκέφτονται διαφορετικά. Κρατάνε το παιδί τους στο καϊκή να τους βοηθάει, όπως είπαμε για το διαδίκτυο, για τις γλώσσες, για το. Και μετά αρχίζουν να σκεφτόμαστε πώς θα αυξήσουμε τα ιχθυοποθέματα. Πώς θα λύσουμε προβλήματα όχι μόνο του Αιγαίου, της Μεσογείου. Ευρωπαϊκή Αλία. Ποιος θα λύσει τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Αλίας? Εμείς είχαμε πολλά χρόνια να πάμε. Τώρα έχουμε ξεκινήσει να πηγαίνουμε σε ευρωπαϊκά όργανα Αλίας. Σχολές Αλίας, σχολές Καραβομαραγκών, γεωπόνους στην Αλία. Σας τα λέω όλα μαζί γιατί δεν έχω πολλές ευκαιρίες να τα πω. Πάνω σε αυτό, και κάποιο, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα με βάση την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ασχολείται με τη στρατηγική χωροθέτηση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια ύδατα προκειμένου να επιτευχθούν οι οικολογικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί με απότερο σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποφυγή συγκρούσεων. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει και ευρωπαϊκή οδηγία. Ποια η παρουσία μας μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο σε κομμάτι της θαλάσσιας αλίας και του αλλιευτικού τουρισμού? Δηλαδή έχετε ασχοληθεί τόσο πολύ, αν έχετε και μια εικόνα. Δηλαδή, τώρα βάζω αυτή τη λιαγόδα. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω, και μάλιστα όχι μόνο εγώ. Στο τέλος θα το βάλουμε όλα σε μια σειρά, μην ανησυχείτε. Εγώ πιστεύω, και μάλιστα τώρα δεν το πιστεύω μόνο εγώ, το πιστεύουν πάρα πολλοί άλλοι. Αλλά δεν θα ήθελα να πω πράγματα πριν γίνουν, πριν υλοποιηθούν. Πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ο δρόμος ποιος είναι? Διεθνής αλλιευτικός προορισμός η Ελλάδα, οι ψαράδες μας πρωταγωνιστές, όταν λέω πρωταγωνιστές, πρωταγωνιστές στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη για θέματα αλίας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Πώς τσακώνονται τώρα για να πάμε και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, τσακώνονται για την αλία στα στενά εκεί, στη μάχη. Οι Ιταλοί περάσανε κάποιο θέμα στο Ιόνιο για να ψαρεύουν. Δηλαδή γίνεται και. Είναι το τελευταίο που έγινε με την αναγνώριση της ΑΟΣ, ναι, και δόθηκε το δικαίωμα να μπορούν να ψαρεύουν κάποιο, ναι, καιρό και στο Ιόνιο. Στο Ιόνιο. Έχουμε στη θάλασσα. Ας πούμε, που λέγανε στη Λίμνο και στα νησιά μας και στην Κάλυμνο και σε άλλα νησιά, μου λέει έχουμε προβλήματα με τους Τούρκους ψαράδες. Γιατί αυτοί δεν είναι στην Ευρώπη. Δεν έχουν περιορισμούς ευρωπαϊκούς και μπορούν να ψαρεύουν όποτε θέλουν και όσο θέλουν και δεν είναι χωρίς περιορισμούς. Εμείς ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι 500, 1000, 5000 σκάφη θα κάνουν αλλιευτικό τουρισμό. Κάποιοι ταξιδεύουν, όπως είπαμε στην αρχή, για να ζήσουν αυτές τις εμπειρίες. Δηλαδή, περισσότεροι τουρίστες στην Ελλάδα, να αυξήσουμε τον τουρισμό μας. Να κάνουμε τη χώρα μας διεθνή αλλιευτικό προορισμό και στη συνέχεια οι ίδιοι ψαράδες μαζί με τις οικογένειές τους, τα νεαρότερα παιδιά που ασχολούνται με το διαδίκτυο, όλα τα παιδιά από 5-6 χρονών ασχολούνται με το διαδίκτυο. Θα μιλάμε για τα προβλήματα της αλίας και της ευρωπαϊκής αλίας, όχι μόνο της αλίας της Ελλάδος. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε στη θάλασσα. Ας πούμε τεχνητούς υφάλους, κατά δυτικό τουρισμό, αλλιευτικό τουρισμό. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Και να αντιστρέψουμε το κλίμα. Δηλαδή, ακούω πάρα πολλές στενάχωρες ιστορίες και αυτά, ξέρετε, είναι πράγματα που μένουν. Στενάχωρες ιστορίες ότι παλιά είχαμε τεράστια ιχθυοποθέματα. Πλούτο μεγάλο στη θάλασσα, το οποίο δεν το βλέπουμε τώρα. Πρέπει οι επιστήμονες μας, έχουν πολλούς επιστήμονες, βιολόγους, ιχθυολόγους, εγώ λέω και γεωπόνους, αν χρειαστεί να το συζητήσουμε, οι οποίοι μπορούν να μας πούνε τι θα πρέπει να κάνουμε να αυξήσουμε τα ιχθυοποθέματα και να αναστρέψουμε το. Αυτή την, ας πούμε, μίζερη, λέω εγώ τώρα, σε εισαγωγικά κατάσταση. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
ότι υπάρχει και σχετική νομοθεσία μέσα στο 12 ότι κάποιος μήνε σε κάποιες περιοχές δεν πρέπει να γίνεται αλεία να βοηθήσουμε στο Μπουδαπέστη. Βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί, υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά οι περισσότεροι θα σας πούνε, και νομίζω ότι αυτό είναι αποδεικτό, ότι τα ιχθυροποθέματα μειώνονται στη θάλασσα. Εγώ ακούω πάρα πολλές στενάχωρες ιστορίες, πολλά χρόνια τώρα, από πάρα πολλούς ψαράδες, ότι δεν μπορώ να ζήσω πλέον. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα. Και βέβαια ο αλλιευτικός τουρισμός είναι και ευρωπαϊκή, έτσι το κάνουν παντού όπως είπαμε. Δηλαδή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενίσχυση του μικρού επαγγελματία ψαρά από μια αλλιευτική δραστηριότητα. Αυτό είναι το πνεύμα. Δηλαδή να μην χάσει ο ψαράς το εισόδημά του, να έχει ένα πολύ καλύτερο μεροκάματο με λιγότερα αλλιευτικά εργαλεία. Άρα κερδίζουμε από παντού, δηλαδή όπως και να το καταλάβουμε. Γι' αυτό λέω υποχρεωτική η άδεια αλλιευτικού τουρισμού. Να κάνουμε μια παρένθεση, να μας πείτε λίγο τα του οίκου σας, τι ακριβώς και πώς συνέβη να δημιουργήσει αυτή την πλατφόρμα και ποιοι είναι και οι συνεργάτες και ποια είναι η ομάδα σας. Γιατί λέει αν δεν μπαίνεις στο σπίτι, όπως εσείς είσαι πλακός. Ωραία μας θα λέτε, αλλά δεν πρέπει να μας πείτε κάτι και για εσάς. Okay. Είπαμε, δεν υπάρχουν ερωτήσεις που δεν έχουν απαντήσεις. Όλα. Εμείς τι κάναμε το 12. Αρκεί να σας πω ότι από ένα τυχαίο γεγονός στο διαδίκτυο είδα το λογότυπό σας, μου έκανε εντύπωση, το έπαιξα και σήκωσα μέσα στο τηλέφωνο. Έτσι γνωριστήκαμε κιόλας. Κοιτάξτε, το 12 είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε αλλιευτικό τουρισμό. Το συζήτησα με γνωστούς, οικογένεια, φίλους κλπ. Ό,τι κάνει ο καθένας όταν συζητήσει ένα θέμα. Λέω πρέπει να κάνουμε αλλιευτικό τουρισμό. Εκεί τι κάναμε. Μαζέψαμε καμιά 200, πάνω από 200 ανάλογες πλατφόρμες από άλλες χώρες. Italy Fishing Trips, αυτή την αγγλική που σας είπα, fishingtrips.co.uk. Εγώ καλώ όλους τους φίλους μας που μας ακούνε να ψάξουμε το διαδίκτυο. Δηλαδή, η δική μας εντύπωση ήταν ότι όλος ο κόσμος ζητάει fishing trips, fishing tourism, pesca tourism. Αυτές είναι οι φράσεις που ξέρει όλος ο κόσμος. Πώς ζητάει ένα σπίτι, πώς κλείνει ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, λες rooms to let, ξέρω εγώ, ή θέλω να νοικιάσω ένα δωμάτιο, θέλω να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο. Έτσι κάνεις και το ψάρεμά σου, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τι κάναμε, μαζέψαμε κάποιες πλατφόρμες, κάναμε μια ομάδα με νεαρά παιδιά, γιατί δεν έχω μεγαλώσει με το διαδίκτυο, είπαμε 57 με το τώρα. Οπότε κάναμε μια παιδιά, ας πούμε πριν το 12, το 11, 12 εκεί περίπου, και μελετούσαμε αυτές τις πλατφόρμες. Εν τω μεταξύ, κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το ξέρει πολύς ο κόσμος, βλέπαμε τουριστικές πληροφορίες, ήταν οι fishing trips, banner αεροπορικής εταιρείας. Ξενοδοχείο. Λέω ρε παιδιά, τι συμβαίνει εδώ. Μου λέει, ξέρετε, κάποιοι πρώτα κλείνουν ψάρεμα και μετά διακοπές. Και αυτούς εμείς δεν τους θέλουμε στην Ελλάδα. Δεν τους θέλαμε. Τώρα τους θέλουμε. Τους θέλαμε στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν κάποια εκατομμύρια κόσμος. Πώς κάνει ποδήλατο, ας πούμε, λέει ποδηλασία, ας πούμε, θα κάνουμε ποδήλατο και θα έρθει όλο τον κόσμο. Πώς κάνουμε ορειβασία στην Κάλυμνο και έρχεται από όλο τον κόσμο. Χιλιάδες κόσμος να κάνει ορειβασία. Κάποιοι λοιπόν πάνε για ψάρεμα. Οπότε τι κάναμε, λέμε, και όταν μπαίνεις, ας πούμε, βλέπεις αυτές τις πλατφόρμες, εμείς δεν κοιτάμε βίντεο παραδείγματος χάρη από άλλες χώρες. Βέβαια. Τι κάνουν οι Αμερικάνοι, τι κάνουν αυτά που λέγαμε fishing tuna ή fight with a shark. Λοιπόν, οπότε τι κάναμε, λέμε, τι κάνουν οι άλλοι, fishingtrips.gr. Θα κάνουμε μία πλατφόρμα για επαγγελματικό ψάρεμα. Στην Αμερική, στις συγκεκριμένες πολιτείες, ανοίγουν τα φυλάδια, επειδή έχω και συγγενείς στην Αμερική, κοιτάνε τα σκάφη, τι μου προσφέρει, πώς είναι η περιοχή, πάμε να ψαρέσουμε χάρια σύγκης, θα πάμε να τη συγκεκριμένη περίοδο. Κλείνουν όντως το σκάφος, φίλους και τα λοιπά,
εμπλύζουν χρήματα για τον τουρισμό και επίσης και τροφοδοσία για 3-5 μέρες, για μία μέρα. Έτσι ακριβώς γίνεται. Όλοι κλείνουν το ψάρεμά τους πολύ νωρί πριν φτάσουν στη χώρα μας. Πριν φτάσουν στη χώρα που θα κάνουν αυτό. Πρέπει να ξέρει. Αυτά τα λέει, τα ξέρουν οι άνθρωποι του τουρισμού. Εγώ δεν είμαι ειδικό στον τουρισμό, ούτε θα να κάνω τον ειδικό. Μου κινείται τώρα την περιέργεια. Αφού το δημιουργήσατε, δημιουργήσατε αυτή την πλατφόρμα, η οποία είναι πόσα χρόνια? 10. Σας έχουν προσεγγίσει από το κομμάτι του τουρισμού, είτε για ξενοδοχεία, είτε και αεροπορικές εταιρείες? Κάτι. Να πούμε τώρα, να φτάσουμε τώρα στα προβλήματα τα δικά μας, γιατί λέμε τα προβλήματα. 3,5 χρόνια δεν υπήρχε το αντικείμενο. Δεν είχαμε δηλαδή επαγγελματικά ψαράδικα με άδεια ελευτικού τουρισμού. Συζητούσαμε το νομικό πλαίσιο. Υπήρχε η πλατφόρμα, είχαμε βάλει κάποιες κουκίδες στο χάρτη και λέγαμε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό. Αλλά δεν μπορούσε. Έχετε μια συνδρομή για να λειτουργείτε, για να βάλω μια φωτογραφία μου σαν επαγγελματίας? Λέει, και πώς λειτουργεί η πλατφόρμα? Η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο στόχος ή πώς είμαστε τώρα? Γιατί έχει λίγο διαφορά. Ο στόχος είναι η online σήμερα, κράτηση. Σήμερα, παρόν χάρη, κάποιος ο οποίος είναι στην Κυλλήνη. Okay. Μας στέλνει ένα μήνυμα. Είδε την εκπομπή και λέει, θέλω κι εγώ. Okay. Το θέλω κι εγώ μέχρι το να δει το όνομά του κάπου σε ένα banner σελίδα σας. Πώς γίνεται αυτό ή τι του προσφέρετε? Αυτή τη στιγμή... Σήμερα που τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από ότι πριν 5 χρόνια. Okay. Αυτή τη στιγμή, επειδή και αυτό όπως είναι γενικότερα, είμαστε και εμείς μέσα στην κρίση ζούμε, έτσι, δεν ζούμε έξω από την Ελλάδα, μέσα στην κρίση. Το κομμάτι της πλατφόρμας, ενώ έχω νέους, έχω τα παιδιά μου τώρα πλέον. Στην αρχή ήταν μικρά, δεν μπορούσαν να... Τώρα τα παιδιά μου με φίλους τους τελειώνουν το πολυτεχνείο τα παιδιά μου και έχουν ασχοληθούν με αυτό. Έχουν βραβευτεί από τον Blue Growth που σας είπα. Είχαν πάει με φίλους τους σαν startup στον Πειραιά και ο Πέτρος ο Κοκκάλης τους βράβευσε, πήραν το πρώτο βραβείο. Προσπαθούν αυτά με ομάδα δικιά τους. Εγώ, όπως σας είπα, το διαδικτυακό μέρος δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Είμαι λιγάκι παλαιών αρχών, είμαι άλλης γενιάς. Προσπαθούν αυτοί σιγά σιγά με μικρά βήματα, γιατί δεν έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε μεγάλα βήματα, με μικρά βήματα προσπαθούμε να αναρτήσουμε όλους τους ψαράδες που έχουν άδεια, τους 250 αυτή τη στιγμή, αλλά και τους χιλιάδες αργότερα, να τους αναρτήσουμε όλες τις πλατφόρμες και να γίνεται η online κράτηση όπως σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή να μπαίνει κάποιος από τη Σουηδία, από τη Γερμανία και να λέει είμαστε 4 άτομα, θα έρθουμε ξέρω εγώ τον Αύγουστο, θέλουμε να έχουμε το ψαροκάικο και κλείνουμε το ψάρεμά μας. Τι πρόταση εγώ να κάνω? Πες μου. Γιατί κακόφωνα. Το όνομα του γιο. Έχω το γιο μου, Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος. Και η Φέδρα, η κόρη μου. Τώρα ποιος είναι αφεντικό, μην με ρωτήσετε. Ωραία. Γιατί μπορεί να είναι σύζυγος. Αν έχει χρόνο λοιπόν, και οι φίλοι τους. Αν έχει χρόνο ο Κωνσταντίνος και η ομάδα του, μπορούμε να βρούμε ώρα εκπομπής στο στούντιό μας και να μιλήσουν για αυτό που ωραία έχετε δημιουργήσει. Μια χαρά. Εγώ δεν, για να είμαι ειλικρινής, είμαι εκτελεστικό όργανο σε ορισμένα πράγματα. Μεταφέρετε το μήνυμα. Okay. Εντάξει. Υπάρχει πραγματικά καλή ομάδα όμως από πίσω, γιατί συζητάνε και με συμφοιτητές τους στο Πολυτεχνείο. Και υπάρχει μια πολύ καλή ομάδα. Και η επόμενη εκπομπή δεν θα την κάνουμε μαζί, θα την κάνουμε με τον Κωνσταντίνο. Μια χαρά. Και τη Φέβρα και την ομάδα. Μια χαρά. Αλλά μεταφέρετε αυτό το θέμα, ότι εάν θέλουν να έχουν ώρα εκπομπής. Το έχουν. Το θέλουν και το έχουν. Και το έχουν και έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα. Το έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν αφιερώσει, μπορεί να είναι μικρή, δηλαδή 23, 22, ωραία. 23. Τι αλλά... προσφέρει η πλατφόρμα, με δύο λόγια? Η πλατφόρμα είναι, ας πούμε, το... Μέσα από το διαδίκτυο βλέπεις το σκάφος, φιλοδοξούμε πολύ σύντομα να βλέπεις και την εμπειρία, δηλαδή να έχεις και κάποιο βιντεάκι και να ξέρεις ότι πάω στο Άστρος, πάω στη Ραφίνα, πάω στην Κεφαλονιά, πάω στην Κρήτη. Ακόμη υπάρχουν περιοχές, δεν ξέρω αν έχετε και
επαγγελματίες στο γαλαξίδι. Δηλαδή, ακόμη έχει μέρη η Ελλάδα που ίσως να μην, με βάση αυτό που είδα στη σελίδα πάρτι, ναι. Έχετε ακόμη δουλειά. Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά, δεν το έχετε προσεγγίσει. Πολύ δουλειά. Η πλατφόρμα έχει πολλή δουλειά και μάλιστα θέλω να ζητήσω και συγγνώμη από κάποιους φίλους ψαράδες. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ίσως να περιμένανε από μένα περισσότερους πελάτες. Αλλά και πρέπει να ζητάω και πρέπει να λέω, αλλά δεν είχαμε τόσο, δηλαδή τι θέλω να πω. Δεν μπορείς να τρέχεις, ας πούμε, για την καθημερινότητα, για τα προβλήματα, να προσπαθείς να πείσεις κάποιους. Την περιφέρεια, η περιφέρεια Πελοποννήσου πίστηκε. Τώρα συζητάμε άλλες περιφέρειες. Συζητάμε την κυβέρνηση. Λέω, πρέπει να γίνει κυβερνητική υπόθεση, λέω. Το fishing destination of choice. Greece is going to be a 4 years time fishing destination of choice. Γιατί όχι. Αυτό όμως πρέπει κάποιος να το πει. Και πρέπει κάποιος να το υποστηρίξει. Λοιπόν, αυτό εγώ μπορώ κάπως να μιλάω και να λέω κάποια πράγματα. Εκείνο το έχω αφήσει λίγο πίσω. Αυτή είναι αλήθεια. Το έχω. Το αισθάνομαι ένοχος. Το ξέρω. Αλλά επειδή ξέρω ότι οι νέοι το έχουν καλύτερα, επειδή ό,τι μπορείς να αφήσεις, καλό είναι να το... Αρχίζει να ακούγεται η προσωπική εμπειρία σε κυβερνητικά στελέχη. Είναι πολιτική ερώτηση. Αυτή είναι πολιτική ερώτηση. Εμείς λέμε τα ίδια πράγματα 10 χρόνια. Σε όλους τους πολιτικούς. Ξεκινώντας από την Αρκαδία, από την Πελοπόννησο, από... Ωραία. Η σημερινή κυβέρνηση... Έχει σκύψει λίγο στο θέμα του αλευτικού τουρισμού. Είμαι πολύ αισιόδοξος, κύριε Κωνσταντινίδη. Είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά επειδή έχω μάθει να κρατάω πάρα πολύ μικρό καλάθι στα λόγια που ακούω, πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή, όταν λέω μικρό, μικρό, μικρό καλάθι, να μην πούμε κάτι μέχρι να ανακοινωθεί επίσημα. Ωραία. Ευχόμαστε να ακούσουμε ευχάριστα νέα. Εγώ πιστεύω ότι τα νέα θα έρθουν όχι επειδή προσπαθεί ο Λουρδής, αλλά επειδή τους προσπαθούν όλοι οι ψαράδες σε πρώτη φάση και μετά όλοι οι άνθρωποι του τουρισμού. Δηλαδή, μόλις το καταλάβουμε όλοι, αυτή η δουλειά που κάνετε εσείς τώρα είναι πολύ σημαντική. Να ξέρουμε τι λέμε. Είναι πολύ σημαντική, γι' αυτό είμαστε εδώ κι εμείς και ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε. Δηλαδή, τα ΜΜΕ, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Μεγάλο θέμα. Οι άνθρωποι του τουρισμού. Πρέπει να το αγκαλιάσουμε. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να πω ότι είναι διαφορετικό προϊόν από το σκάφος αναψυχής. Δεν έχω τίποτα με το σκάφος αναψυχής. Ίσα-ίσα θέλουμε περισσότερα σκάφη αναψυχής, θέλουμε περισσότερες μαρίνες. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε στη θάλασσα. Αλλά αυτό, γιατί να μην το κάνουμε. Προστατεύει το περιβάλλον, ενισχύει το εισόδημα του ψάρα και δίνει μια μοναδική εμπειρία στον τουρίστα. Να πω ένα παράδειγμα που το έχετε ζήσει και το ζούμε όλοι εμείς. Είναι καλοκαίρι και λέμε θα πάμε κάπου να φάμε και το πρώτο πράγμα που πρώτα το σκεφτόμαστε είναι να πάμε να φάμε ένα ψάρι. Ένα καλό εστιατόριο έχει βγάλει όνομα γιατί έχει καθημερινά ψάρι. Άρα έχει πολύ καλή σχέση με έναν επαγγελματία ή και με δύο επαγγελματίες ψαράδες. Εγώ έχω τύχει τη Σάμο που είχαν μια τράτα, δύο αδέλφια και οι γονείς ήταν στην κουζίνα, παίρναν τα ψάρια και ήταν στην κουζίνα. Μια κλασική εικόνα πολλών ετών που ζούσε μια ολόκληρη οικογένεια με αυτόν τον τρόπο. Και επειδή ήταν το προϊόν τέτοιο, η θάλασσα καθαρές. Προσπαθώ μέχρι ενός σημείου και θέλω να πιστεύω εκτός μικρών εξαιρέσεων μακριά από εμάς, κάποιοι οι οποίοι έχουν ανέβει καλή και αλλά ανάγκη ή έχουν πράγματα αντίον του θαλάσσιου πλούτου. Με άλλους τρόπους ψαρέματος, αυτό εννοώ. Με αυτόν τον τρόπο έχουν επιβιώσει οικογένειες διαχρονικά. Και βλέπουμε αμέσως το συσχετισμό πολύ σωστά είπατε, πως ο επαγγελματίας ψαράς είναι κοντά με την εστίαση και πολύ κοντά με ένα κατάλημα. Έτσι.
Και αμέσως δημιουργείται η αλυσίδα. Και μεγαλώνουμε την τουριστική σεζόν. Έρχονται και ξανάρχονται ευχαριστημένοι άνθρωποι στον τόπο μας. Δηλαδή, όπως και να το δεις, είναι μόνο θετικά έχει. Να πω και μια. Επειδή δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο καθόλου ή δευτερόλεπτα, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Θα φτάσουμε και στα συμπεράσματα γι' αυτό. Ναι, να πω. Όπως είπαμε, μάλιστα στην Κάσο, είμαστε στην Κάσο και στην Κάρπαθο πρόσφατα. Μετά την ημερίδα στην Πελοπόννησο, που ήταν πολύ μεγάλη καμπάνια, είχαμε πάει στην Κάσο και στην Κάρπαθο ένα τετραήμερο. Μιλούσαμε, κύριε Κωνσταντινίδη, μιλούσαμε περίπου 2-3 ώρες με πάνω από 100 άτομα, φανταστικούς ανθρώπους, ψαράδες, ναυτικούς, μέχρι και εφοπλιστές ήταν στην παρέα μας. Και δεν σας κρύβω ότι ήταν με την Ομοσπονδία των Δωδεκανησίων, είχαμε πάει, τον κύριο Φραγκούλη τον Γιάννη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Δωδεκανησίων, τον ευχαριστούμε και πάλι. Δεν ξέρω αν μας ακούει, τέλος πάντων υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βοηθήσει αυτή την προσπάθεια που κάνουν. Το ερώτημα ήταν, είναι κάτι θετικό για τη χώρα μας, για την Αλία, για τον τουρισμό μας, για την ανάπτυξη. Το επόμενο ερώτημα, είμαστε η καλύτερη ευρωπαϊκή περιοχή? Εάν η απάντηση είναι ναι, είναι κάτι θετικό, είμαστε η καλύτερη ευρωπαϊκή περιοχή, το επόμενο ερώτημα είναι, έρχεται μόνο του. Πότε θέλουμε να γίνουμε διεθνής αλλιευτικός προορισμός? Πότε? Όχι πότε θέλουν οι άλλοι, εμείς πότε θέλουμε? Θέλουμε σε 4 χρόνια, πρέπει να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Θέλουμε σε 3 χρόνια, εμείς λέμε σε 3 χρόνια μπορούμε να είμαστε διεθνής αλλιευτικός προορισμός με περισσότερα από 1000 ψαροκάικα που θα παίζουν παντού, σε όλο τον κόσμο. Με βίντεο. Και θα βλέπουν την εμπειρία αυτή, όλος ο κόσμος θα βλέπει αυτή την εμπειρία και θα έρχεται στην Ελλάδα να τη ζήσει. Το έχουμε το project. Και ρωτήσαμε πότε και μας είπαν 100 άτομα από αυτούς τους φανταστικούς ανθρώπους που σας λέω τώρα, που συζητάγαμε 3,5 ώρες, 3 ώρες, χτες. Χτες μας είπανε. Αν το πούμε όλοι μαζί, 1000 άτομα λέω εγώ τώρα, όσοι είναι εκπομπή, και αν το πούμε 1000 άτομα δεν θα γίνει. Γιατί να μην γίνει? Εδώ υπάρχει η δύναμη της σκέψης και η δύναμη της θέλησης. Εγώ θα επιμείνω στη δύναμη της θέλησης. Όταν θέλουμε, ιδιαίτερα, μην με πείτε σοβινιστή, αλλά διαχρονικά, ιστορικά, όταν οι Έλληνες θέλουν και μαζί ενώνονται, κινούν βουνά και ωκεανούς και θάλασσες. Εγώ νομίζω ότι το έχουμε. Το έχουμε το πρώτο. Έτσι νομίζω. Λίγο να μαζέψουμε. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφέροντα για διαθέσιμες πληροφορίες για όλες τις χώρες, αλλά κυρίως για τη χώρα μας, θα θέλουμε να ολοκληρώσουμε κάπως, λέγοντας ότι κάνοντας μια οργάνωση αλλιευτικών αγώνων μεγάλου βεληνικούς, συνδυάζοντας την παρουσίαση αλλιευτικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή επισκεπτών, παύλα, τουριστών, όπως ακριβώς τους είπατε όταν είναι εδώ. Προσωρινοί ντόπιοι. Προσωρινούς ντόπιους. Με την αξιοποίηση όχι μόνο των θαλασσών αλλά και των εσωτερικών υδάτων της χώρας, όπως προαναφέρουμε παραδείγματος χάρη η περίπτωση της λιμοθάλασσης του Μεσολογγίου. Προσφορά ολοκληρωμένων πακέτων θεματικών διακοπών με διαμονή, φαγητό και αλλιευτικούς αγώνες, η οργάνωση των οποίων θα γίνεται από αλλιευτικούς συλλόγους και σωματεία της χώρας. Η επιμόρφωση των ψαράδων που από πλευράς μας, αν θέλετε, επιμένουμε στη συνεχή επιμόρφωση, γιατί αν δεν είσαι ιδιαίτερα για τις νεότερους, έχουμε τις αγροτικές σχολές στην Αβερόφιο στη Λάρισα. Σας διακόπτω τώρα, αλλά έχουμε. Παρακαλώ, βέβαια. Έχουμε την Αβερόφιο στη Λάρισα, γαλακτοκομική στα Γιάννηνα, που είναι διετής σε αυτές τις σχολές. Τελειώνουν τα παιδιά από το γυμνάσιο, πηγαίνουν 2 χρόνια, μαθαίνουν θεωρία, πράξη και γυρίζουν μετά στον τόπο τους. Και γίνονται εκπαιδευμένοι αγρότες, ικτινοτρόφοι. Όπως έχουμε αυτή χρόνια τώρα, πάνω από 60 χρόνια. Λέω για τα καΐκια μας, για τον Καραβουμαραγκό, για την τέχνη του Καραβουμαραγκού και για την Αλία μας. Οι ψαράδες είναι αγρότες της θάλασσας.
Λέω για τους αγρότες της θάλασσας, δεν πρέπει να έχουμε αγροτικές σχολές. Τα παιδιά δηλαδή, θέλει ένα παιδί, εγώ ας πούμε ότι είμαι νέος, ας πούμε και θέλω να γίνω ψαράς. Δεν πρέπει να πάω κάπου να μάθω. Νομίζω υπάρχει σχολή ιχθυοκαλλιέργειας καταρχήν. Αυτό είναι άλλο. Πολλές φορές μπερδεύουμε την αλία με την ιχθυοκαλλιέργεια. Σε ορισμένες κλειστές, ας πούμε σε μια, στον Αμβραγικό νομίζω, ή σε κάπου που είναι περιορισμένα τα νερά, ναι. Ίσως εκεί να έχουν πολλά κοινά σημεία η αλία και η ιχθυοκαλλιέργεια. Αλλά τις περισσότερες φορές είναι διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, okay, η ιχθυοκαλλιέργεια. Είναι ένας πόρος πολύ σημαντικός για την οικονομία μας κλπ. Okay. Αλλά υπάρχουν και ψαράδες. Εγώ μιλάω για τους ψαράδες, για τους αγρότες. Έχουμε 15.000 αγρότες της θάλασσας. Άρα να μιλήσω στο κομμάτι επιμόρφωσης των ψαρών σχετικά με τη βιώσιμη αλία, την προστασία των αλευτικών αποθεμάτων, όπως αναφέραμε, ιδιαίτερη μέρημνα στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, εκμάθηση ξένων γλωσσών και υποστήριξη νέων μορφών επικοινωνίας μέσω τα social media. Να ευλογήσουμε και τα χέρια, τα γένια μας. Και μιλώ από τη θέση και του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Συνταχτών Ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπόν συγκεκριμένες. Διεθνή προβολή της χώρας ως εξαιρετικό προορισμό για εναλλακτικό τουρισμό. Και φτάνοντας λίγο προς το τέλος, η Ελλάδα δεν είναι τυχαία κορυφαίος τουριστικός προορισμός, αλλά αφού κατέχει αξιοζήλευτα πλεονεκτήματα ώστε να υπερτερεί έναντι άλλων χωρών. Πλεονεκτήμα όπως η θάλασσα, που έχουμε προαναφέρει, το κλίμα και η παράδοση στην αλία χαρακτηρίζουν εδώ και αιώνες τη χώρα μας και είναι χρέος μας να το εδώ και αιώνες τη χώρα μας σαν κυρίαρχη στη Μεσόγειο. Είναι χρέος μας να τα φυλάξουμε και να τα αξιοποιήσουμε λελογισμένα. Η ορθή διαχείριση είναι εκείνη που θα κάνει τη χώρα μας να γυρίσει σελίδα και να γράψει ιστορία στον αλιευτικό τουρισμό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Λούρδη, που θα μπορούσα να μιλάμε, αν σας μπορούσα να γυρίσει η κάμερα, να δείτε τον όγκο των δημοσιευμάτων, τα γραφήματα, αν το ξέραμε νωρίτερα θα είχαμε βίντεο, θα είχαμε PowerPoint. Εγώ δεσμεύομαι ότι θα κάνουμε και άλλη εκπομπή και την επόμενη φορά δεν θα έρθετε μόνο σας. Εμείς είναι χαρά μας και γι' αυτό θέλω... Επειδή λέτε πολύ το εμείς, θέλω να δω και τις υπόλοιπες. Εμείς υπάρχουν και μέσα, στην πλατφόρμα ή μέσα στα social media θα δείτε πολλά πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να δουλέψουμε για αυτό το στόχο. Δουλεύουμε 10 χρόνια, το πιστεύουμε, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, εγώ έχω ζήσει, έχω εμπειρίες αλλιευτικού τουρισμού πριν 50 χρόνια. Πριν 55 χρόνια. Όχι νόμιμου, μη παράνομου. Και πάρα πολλοί έχουν αυτές τις εμπειρίες. Γιατί να μην το κάνουμε νόμιμο και να το κάνουμε να το απογειώσουμε. Δηλαδή έχουμε ένα προϊόν, εγώ λέω ότι είναι η Mercedes της Ελλάδος. Όπως είναι η Mercedes για τη Γερμανία που λέμε Mercedes-Benz, ας πούμε, αυτή είναι ένα κορυφαίο προϊόν. Έτσι και εμείς έχουμε ένα κορυφαίο προϊόν. Αυτός είναι το καλύτερο ευρωπαϊκό αγροτικό προϊόν που έχουμε. Γιατί να μην το απογειώσουμε και να ωφεληθούν όλοι. Όλοι θα ωφεληθούν. Προστατεύουμε το περιβάλλον, τα είπαμε, όλα οι εμπειρίες κλπ. Και να έχουμε πάρα πολλούς ευχαριστημένους προσωρινούς ντόπιους στη χώρα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας. Φίλοι ακροατές και αγαπημένοι ακροάτριες, να ξέρετε ότι την επόμενη φορά έχουμε ένα ευαίσθητο θέμα. Να δούμε και την άλλη πλευρά της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για τον εθελοντισμό με αφορμή που πλησιάζει η Παγκόσμια ημέρα του εθελοντισμού. Ήταν εκπομπή Ταξιδεύοντας στον κόσμο με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Να είστε όλοι καλά, προσοχή στον δρόμο και την άλλη Πέμπτη ξανά μαζί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε.